Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Υγεία και Δεξία». Βρισκόμαστε σε ένα ξεχωριστό χώρο σήμερα, στο Ιατρικό Μουσείο Κυριαζή. Και μαζί μας είναι ο ιατρός, γενικός παθολόγος, δόκτωρ και γεροντολόγος, δόκτωρ Κυριαζής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Κυριαζή. Πραγματικά είναι ένας ξεχωριστός χώρος και να πω πρώτα απ' όλα για το κτίριο. Ναι. Μου φαίνεται αρκετά, θα πρέπει να έχει κάποια ιστορία αυτός το ο χώρος. Το κτίριο είναι ένα συνηθισμένο σπίτι του 1927, το οποίο το αγόρασα ξεχωριστά σαν οικία και μετά το διαμόρφωσα για να γίνει μουσείο, το κάτω μέρος. Μάλιστα. Είναι χαρακτηριστικό με ένα διάδρομο ηλιακός και τα 4 δωμάτια σε κάθε μέρος του ηλιακού και με την αυλή του πίσω και εδώ έμενε η οικογένεια. Οικογενειακό. Όχι δικό μου, κάποια άλλη οικογένεια. Γιατί υπάρχει και κάποια ιστορία, δηλαδή έρχεστε από οικογένεια, από γιατρούς. Ο παππούς μου ήταν γιατρός, ο προπαππούς μου ήταν γιατρός στη Λάρνακα και οι δύο. Ο πατέρας μου φαρμακοποιός και μου αφήσαν διάφορα πράγματα, αντικείμενα, εργαλεία, μπουκαλάκια. Επειδή δεν ήξερα τι να τα κάνω σε ένα σημείο, είπα να, εφόσον το έχω το σπίτι, να το κάνω μουσείο. Σιγά σιγά άλλοι γιατροί έδιναν τα δικά τους πράγματα όταν δεν τα θέλαν ή όταν πεθαίναν, τα έδινε η οικογένειά τους. Και σιγά σιγά γέννησε τώρα και δεν έχουμε άλλο χώρο. Πολλοί προσεγγίζουν και μου ζητούν να δώσουν κάποιον εργαλείο ή κάποιο μηχάνημα. Ναι. Τους λέω όχι, διότι δεν έχουμε χώρο. Ναι. Να κάτσουν και το πετάσουν.